Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε σπιτικό μπριός πάρα πολύ εύκολα, χωρίς μίξερ. Όλη η διαδικασία θα γίνει πανεύκολα με ένα μπολ και στο τέλος τα μπριός μας θα μυρίζουν βούτυρο όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Θα είναι τραγανά, πάρα πολύ αφράτα και θα έχουν την τέλεια σύσταση που μπορεί να έχει ένα ψωμί. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε ένα μπολ. Θα ρίξουμε μέσα 190 γραμμάρια γάλα Όλυμπος. Και να σας πω ότι πολύ καλό θα ήταν σε αυτή τη διαδικασία το γάλα να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Οπότε, επειδή το γάλα δεν μπορεί να είναι σε θερμοκρασία δωματίου, καλό θα ήταν να το βάλουμε έτσι 10-20 δευτερόλεπτα στο microwave ή σε ίσα να ζεσταθεί. Όχι να κάψει, να ζεσταθεί. Ρίχνουμε μέσα τη μαγιά, ρίχνουμε μέσα την άχνη ζάχαρη και ανακατεύουμε. Όλη η διαδικασία θα γίνει με ένα πυρουνάκι. Να σας πω ότι κανονικά για να φτιάξουμε μπριός χρειάζεται μίξερ και χρειάζεται πολύ δύσκολη διαδικασία. Αυτή η διαδικασία που σας δείξω εγώ είναι η πιο εύκολη που υπάρχει. Η κανονική διαδικασία των μπριός δεν είναι αυτή. Σε περίπτωση που γράψετε από κάτω σχόλια, μα αυτά τα μπριός δεν είναι μπριός και το ένα και το άλλο. Η γεύση είναι ακριβώς ίδια με τα μπριός, απλά δεν χρειάζεται μίξερ. Ήθελα να κάνω πάρα πολύ εύκολη τη συνταγή. Τώρα, προσθέτω μέσα τα αυγουλάκια μου. Γιατί τα μπριό στο χαρακτηριστικό που έχουν είναι η γεύση βουτύρου και τα αυγά που έχουν. Έχουν αρκετά αυγά, φουσκώνουν πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ αφράτα. Και εκτός έτσι από το αφράτημα που παίρνουν από τα αυγά, το χαρακτηριστικό που έχουν είναι η γεύση από το βούτυρο. Ουσιαστικά είναι τύπου κρουασάν, αλλά λίγο πιο απλά. Διαφορετική γεύση, αλλά η γεύση θυμίζει λίγο κρουασάν. Λοιπόν, ρίχνουμε μέσα και τα αυγουλάκια μας, ανακατεύουμε πολύ καλά. Ρίχνουμε μέσα το αλάτι. Το αλεύρι μας και 200 γραμμάρια βούτυρο Όλυμπος. Και να σας πω ότι το βούτυρο Όλυμπος έχει πλούσια γεύση, υπέροχο άρωμα, φτιάχνεται μόνο από ελληνικό φρέσκο γάλα και πραγματικά έχει την νοστιμιά του φρέσκου βουτύρου. Και τα 200 γραμμάρια είναι περίπου εδώ. Και θέλουμε το βούτυρό μας όντως να είναι πραγματικά σε θερμοκρασία δωματίου. Κοιτάξτε εδώ. Όπως βλέπετε είναι πραγματικά μαλακό το βούτυρο, γιατί δεν χρησιμοποιούμε μίξερ, οπότε θέλουμε οπωσδήποτε να είναι μαλακό. Κοιτάξτε εδώ, είναι τόσο μαλακό που καθώς αρχίζω να ανακατεύω όλα τα υλικά μεταξύ τους, θα δέσουνε και θα γίνουν ακριβώς όπως πρέπει να γίνουνε. Λίγο στην αρχή θα κάνουμε τη διαδικασία με το πυρουνάκι και στη συνέχεια άμα χρειαστεί θα πλάσουμε λίγο με τα χέρια. Βέβαια το μείγμα μας θα βγει αρκετά έτσι. Μαλακό, μην το φοβηθείτε. Με ένα μπολ, με ένα πυρούνι, ξέρω ότι όλοι οι φοιτητές δεν έχετε speed mixer, αλλά θέλετε να φτιάξετε ωραία πράγματα και σίγουρα θα θέλετε να φτιάξετε ένα μπριός, είτε ένα σωστό croque madame, ένα σωστό ham and cheese, ένα σωστό ψωμάκι με βούτυρο και μαρμελάδα, φτιάχνετε όντως με μπριός. Τώρα, μεταφέρω σε ένα μπολάκι όλο το ζυμάρι μου, βλέπετε ίσα ίσα που το έχω ανακατέψει, θα αφήνω εδώ και αφήνω όλη τη διαδικασία να την κάνει ο χρόνος. Και θα τον αφήσουμε να δουλέψει υπέρ μας, πώς, αφήνοντας να φουσκώσει και να ομογενοποιηθεί το μείγμα μας. Θα αφήσετε για τουλάχιστον 6 ώρες, μπορείτε να αφήσετε μέχρι και 12 ώρες στην άκρη. Και σε 6 με 12 ώρες, με το που φουσκώσει το μείγμα μας, είναι έτοιμο για το φούρνο. Και μετά από 6 με 12 ωρίτσες, το μείγμα μας έχει φουσκώσει λίγο και είναι έτοιμο να το χρησιμοποιήσουμε. Όπως βλέπετε κολλάει αρκετά στο χέρι, αλλά δεν μας πειράζει. Έτσι πρέπει να είναι. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να το χωρίσουμε το ζυμαράκι μας στα 12. Έχω θήκες για muffin. Ουσιαστικά θα το χωρίσω στα 12. Βλέπετε πόσο κολλάει. Οπότε εδώ στα 3 και εδώ στα 3 και 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Λοιπόν, τώρα παίρνουμε το κάθε ένα, το κάνουμε ένα μικρό μπαλάκι και βάζουμε στη θήκη μας που έχουμε βούτυρο αλευρώσει. Ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Κολλάει λίγο στα χέρια, αλλά μην το φοβάστε. Άμα δείτε ότι κολλάει πάρα πολύ, βάλτε λίγο αλευράκι στα χέρια σας. Το βάλουμε και το τελευταίο μας εδώ. Έχω λίγο κρόκο αυγού, αραιωμένο με νεράκι, θα λείψω από πάνω. Τα μπριός πάντα έχουν λίγο κρόκο. Προσοχή να έχετε βούτυρο αλευρώσει καλά τις φορμίτσες, γιατί άμα δεν τις βούτυρο αλευρώσετε και ρίξετε τον κρόκο, ο κρόκος θα κρατήσει κάτω τα μπριός και δεν θα φουσκώσουν γιατί θα κολλήσει στο πλάι.
Οπότε, άμα δεν έχετε βούτυρο αλβρός, καλύτερα να μην βάλετε καθόλου κρόκο, γιατί ο κρόκος μπορεί να σας καταστρέψει τη συνταγή. Και σε αυτό το σημείο θα αφήσουμε για 30 λεπτά να φουσκώσουν. Και μόλις φουσκώσουν σε 30 λεπτάκια, δεν θα φουσκώσουν πάρα πολύ, ελάχιστα, θα τα ρίξουμε 25 λεπτά στο φούρνο στον αέρα στους 190 βαθμούς. 30 λεπτά φούσκωμα, 25 λεπτά ψήσιμο στους 190 και τα μπριοσάκια μας μετά θα είναι έτοιμα για να τη σερβίρουμε. Και τα μπριός μας είναι έτοιμα! Είναι καταπληκτικά, έτσι όπως είναι, τρώγονται κατευθείαν, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα, αλλά αν θέλετε να κάνετε κάτι έτσι πιο grande, αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να πάρετε ένα τηγανάκι και να τα σοκάρετε. Τα μπριός μεταμορφώνονται μάλλον σε κάτι πάρα πολύ μοναδικό όταν τα ψήσουμε με λίγο βουτυράκι στο τηγάνι. Οπότε έχω κρατήσει το βούτυρο που μας έχει περισσέψει από τα 250 γραμμάρια. Εγώ θα κάνω τα 6 τώρα, οπότε ρίχνω 25 γραμμάρια βούτυρο μέσα, άλλα 25 είναι για τα υπόλοιπα 6. Αφήνω λίγο να ζεσταθεί και θα πάρω τα μπριοσάκια μου, θα κόψω εδώ πέρα λίγο την άκρη για να τα ισιώσω και θα τα κόψω στη μέση. Εδώ, κοιτάξτε εδώ, μυρίζουνε τόσο καταπληκτικά, μυρίζουνε βούτυρο, μυρίζουν μπριός, μυρίζουν ακριβώς όπως πρέπει να μυρίζουνε. Κόψω εδώ και στη μέση. Μια φορά μα φτιάξετε μπριός στη ζωή σας, τα φτιάχνετε όλη την ώρα και αυτός είναι ο πιο εύκολος τρόπος που υπάρχει. Και έτσι όπως έχει κάψει το βουτυράκι, κοιτάξτε εδώ, ρίχνω μέσα τα μπριός, να πάρουν ωραίο χρώμα και επειδή έχει και τη ζαχαρίτσα, να ξέρετε ότι γίνονται καταπληκτικά στο χρώμα, γίνονται φανταστικά. Πάρω λίγο μαρμελάδα και ουσιαστικά θα σερβίρω μόνο με μαρμελάδα. Λοιπόν, θα τα γυρίσω από την άλλη, κοιτάξτε εδώ. Παναγία μου, κοιτάξτε εδώ τι υπέροχα που έχουν γίνει. Έχουν γίνει ξανθά, όμορφα και σούπερ. Κοιτάξτε εδώ το βουτυράκι, είναι τραγανά, είναι πάρα πολύ ωραία. Και έτσι όπως είναι, θα καεί το ξύλο, αν θέλουμε να καεί το ξύλο, βγάζουμε εδώ το απόλυτο πρωινό. Με λίγο μαρμελάδα θα σας λατρέψει, είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να βγάλετε. Και βέβαια μπορείτε να σερβίρετε και αλμυρά τα μπριός, μπορείτε να ρίξετε τυράκι, μπέικον, ζαμπόν, ό,τι σας αρέσει. Εγώ αυτό που θα ρίξω είναι μόνο λίγο μαρμελάδα, εδώ. Μαρμελάδα αυτή είναι χειροποίητη. Αν πατήσετε το link στο τέλος του βίντεο, θα δείτε πώς μπορείτε να φτιάξετε δική σας μαρμελάδα. Πραγματικά νομίζω ότι όλοι θα αρχίσετε να φτιάχνετε τόσο υπέροχες συνταγές σπίτι. Και ήρθε η ώρα για decoration. Βάλτε ό,τι σας αρέσει. Έχω λίγα φρουτάκια εδώ. Λίγα berries. Ολαλά. Και εδώ. Έχω λίγα blueberries. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραίο που γίνεται. Είναι καταπληκτικό. Και βέβαια, ο κύριος Δυόσμος. Πάει παντού, μας αρέσει παντού και πάει καταπληκτικά, γιατί μας δίνει αυτή τη refreshing τη γεύση, αυτή που μας αρέσει τελικά. Πιστέψτε με ότι σε όποιον βγάλετε αυτά τα υπέροχα μπριός, λίγος Δυόσμος, λίγα φρουτάκια, είπαμε ότι κάνουμε αλμυρά, τα κάνουμε γλυκά, τα κάνουμε όπως θέλουμε. Ό,τι θέλουμε βάζουμε από πάνω, η φαντασία μας μόνο μπορεί να περιορίσει τα υλικά που θα ρίξουμε από πάνω και στο τέλος θα έχουμε αυτή τη μοναδική πιατέλα. Νομίζω ότι και σήμερα παρέδωσα, φτιάξαμε τα πιο υπέροχα μπριός του κόσμου για τις γης. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, μην ξεχάσετε να γράψετε comments κάτω από το βίντεο και μην ξεχνάτε ότι σας αγαπάμε πάρα πολύ, φιλάκια, γεια σας!